Ατύχημα είχε ο ηθοποιός Ντάνιελ Κρέγκ στη διάρκεια των γυρισμάτων της νέας ταινίας του James Bond στη Ρώμη. Ο πρωταγωνιστής τύπησε στο κεφάλι και αποχώρησε από τα γυρίσματα. Τα γυρίσματα στους δρόμους της αιώνιας πόλης έκρυβαν παγίδες για τον James Bond. Ο πρωταγωνιστής Ντάνιελ Κρέγκ οδηγούσε με ταχύτητα την Άστον Μάρτιν, έπεσε σε ένα σαμαράκι και χτύπησε το κεφάλι του στο τιμόνι. Αμέσως αποχώρησε από τα γυρίσματα και άφησε έναν κασκαντέρ για να ολοκληρώσει τις σκηνές. Είναι το δεύτερο μικρό ατύχημα του Ντάνιελ Κρέγκ στη διάρκεια των γυρισμάτων της νέας ταινίας του James Bond, που γίνονται αυτή την εποχή στη Ρώμη, όπου επιστρέφει και ως συμπροταγωνίστρια του Κρέγκ η Μόνικα Μπελούτσι. Η ταινία Spectre έχει ιντριγκάρει τους φίλους του θρυλικού πράκτορα, αλλά οι πληροφορίες για το θέμα της βγαίνουν με το σταγονόμετρο. Πάντως, ο σκηνοθέτης Sam Mendes διαβεβαιώνει ότι πρόκειται για ένα εξαιρετικό σενάριο. In this movie, Spectre, what you have is a movie entirely driven by Bond. He is on a mission from the very beginning. He is on the hunt, on the trail of somebody. You don't know why, you don't know what he's doing there. Σύμφωνα με τα όσα γνωρίζουμε ως τώρα για το σενάριο της ταινίας Spectre, ένα κρυπτογραφημένο μήνυμα οδηγεί τον James Bond στον εντοπισμό μιας εγκληματικής οργάνωσης. Ερευνώντας τις διασυνδέσεις της οργάνωσης, ο πράκτορας αποκαλύπτει δυσάρεστες και δύσκολες αλήθειες για τη διαφθορά. Και όλα αυτά μέσα από σκηνές γεμάτες δράση και αγωνία.